Ξέρετε βέβαια, καλωσορίζοντάς σας εδώ στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής και γι' αυτό ανταποκριθήκαμε στο αίτημά σας αμέσως, το ΚΚΕ είναι πάντα στο πλευρό των αγωνιζόμενων εργαζόμενων για τα δίκαιά τους. Θεωρούμε ότι είναι δίκαιες οι διεκδικήσεις σας και σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να παλέψουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή στους δρόμους του αγώνα. Βέβαια, αποδεικνύονται πάρα πολύ υποκριτικοί, οι πανηγυρισμοί και της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα τώρα με το τέλος της περιβόητης εποπτείας, όπως ακούσατε και εσείς. Και είναι υποκριτικοί γιατί την ίδια στιγμή φέρνουν αυτό το σχέδιο νόμου έκτρωμα πραγματικό, που δίνει ουσιαστικά, παραχωρεί, ξεπουλάει μια σπουδαία επιχείρηση, τη ναυπηγική βιομηχανία του Σκαραμαγκά, της χώρας μας, στο ιδιωτικό μεγάλο κεφάλαιο, με διασυνδέσεις βέβαια και με ξένους, την ίδια στιγμή που δεν λύνει όμως κανένα από τα ζητήματα της εξασφάλισης, για παράδειγμα, της δουλειάς των εργαζομένων, οι οποίοι απαιτούν να έχουν και, συμφωνούμε απόλυτα, μόνιμη και σταθερή εργασία. Δεν επιλύονται ακόμα ζητήματα των αποζημιώσεων, δεν επιλύονται ζητήματα της απόδοσης των δεδουλευμένων. Πράγματα που τα έχετε δουλέψει, έχετε προσφέρει μια σειρά ζητήματα. Εκτός από το μεγάλο γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που περνάμε και σαν λαός και σαν χώρα και γενικότερα στην Ευρώπη, με την οικονομική κρίση, με τους πολέμους, με τα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτή η βιομηχανία, τα ναυπηγεία θα έπρεπε να αναπτυχθούν παραπέρα. Θα έπρεπε να υπάρχει ενιαίο σχέδιο, κρατικός φορέας ενιαίος της ναυπηγικής βιομηχανίας, της ναυπηγοεπισκευής, όπου εκεί και να κατασκευάζονται και να συντηρούνται και να επισκευάζονται πλοία και βέβαια να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως είναι οι μεταφορές για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, οι ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί ή πολύ περισσότερο η εθνική άμυνα, τα ζητήματα άμυνας της χώρας και λοιπά. Και είχε δυνατότητα τέτοια να γίνει με εργαζόμενους που θα δουλεύουν, με μια τεράστια τεχνογνωσία, με ένα έμπειρο εργατικό, τεχνικό, δυναμικό που διαθέτει τόσα χρόνια και θα μπορούσε πραγματικά να κάνει θαύματα και να αποδώσει και ανταποδοτικά στους εργαζόμενους, στην οικονομία της χώρας, σε όλο το λαό. Και από αυτή τη σκοπιά βλέπουμε εμείς τα ζητήματα. Θεωρούμε αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον πάμε μέχρι τέλους, γιατί αυτή είναι και η πραγματική επίλυση του προβλήματος, γιατί τα άλλα είναι ασπιρίνες, είναι και μπαλώματα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, εντάξει να σας δώσει αποζημιώσεις, εντάξει να δώσει, που το παλεύουμε και αυτά έτσι κι αλλιώς, να εξασφαλίσει τα δεδουλευμένα. Αλλά εκεί είναι η λύση. Ή να αναπτυχθεί παραπέρα, να εξυγχρονιστεί η βιομηχανία και να μείνει στο δημόσιο, να μείνει στο κράτος για να αναπτύσσεται η οικονομία και να μην λιμένονται αυτό το πλούτο οι λίγοι, οι οποίοι και θησαυρίζουν και απομυζούν τον ιδρώτα των εργαζομένων και βέβαια δεν ξέρουν τι έχουν εκτός από το ότι τις λαμογές, να το πω έτσι, που κάνουν. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να μου πείτε εσείς να πάρετε το λόγο και να συζητήσουμε πώς μπορούμε καλύτερα να πιέσουμε έτσι ώστε ή να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Εμείς αυτό θα θέλαμε, αυτό προτείνουμε. Αλλά σε τελευταία ανάλυση δεν αφαιρούμαστε και από το γεγονός ότι πρέπει να επιλύονται και κάποια ζωτικά ζητήματα των εργαζομένων έτσι κι αλλιώς.